κλείσουμε και πάμε στην Κέλλη Κελεκίδου, η οποία ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα με τον Ηλία Βρετό. Εννοείται. Πολύ ενδιαφέρουσα νύχτα από εδώ και πέρα. Μας μιλάει. Πάμε να ακούσουμε τι λέει η αγαπημένη μας Κέλλη. Σ' αγαπώ από εδώ ως το άπειρο. Σας καλωσορίζουμε στη φωτογράφηση για τον Buddha Life Club που ξεκινάμε πρώτα, Θεός γερινάμαστε, 2 Νοεμβρίου Σάββατο και θα είμαστε εκεί κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Καινούριο μαγαζί, αλλά σε ιστορικό χώρο. Θα σε πάω στην επικαιρότητα και σε όλο αυτό που συμβαίνει με τον Γιάννη Πλούταρχο και μια επίμονη θαυμάστριά του. Εσένα σου είχε συμβεί κάτι τέτοιο? Μου έχει συμβεί πολύ πρόσφατα να με ενημερώσουν οι συνεργάτες μου για κάποια ψεύτικα προφίλ στα social media, τα οποία υπήρχαν πολύ καιρό τώρα και με έκανε να κινηθώ και εμένα νομικά, γιατί έστελναν μηνύματα σε νεαρά κορίτσια για να κλείσουν ραντεβού δήθεν μαζί μου, ζητούσαν χρήματα με PayPal και τέτοια πράγματα για να στείλουν και καλά αυτόγραφα και έφτασα μέχρι στο σημείο να στείλουν κάποιες φωτογραφίες έτσι άκομψες, πρόστιχες και καλά δικές μου. Και όλο αυτό, ξέρεις, θεώρησα ότι ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της ανοχής μου. Είμαι σίγουρος ότι και ο Γιάννης Πλούταρχος κάτι αντίστοιχο θα έζησε ή θα ζει, είτε σε επίπεδο φυσικής παρουσίας είτε διαδικτυακά, και γι' αυτό κινήθηκε νομικά. Και εφόσον το έκανε, πιστεύω ότι υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Ακούμε το τελευταίο διάστημα αρκετές τοποθετήσεις από καλλιτέχνες, αρχικά από τον Γιώργο Νταλάρα και μετά από τον Χρήστο Μάστορα, σχετικά με τους δημοσιογράφους, κατά πόσο υπάρχει μέτρο ή όχι. Μου έχει συμβεί στο παρελθόν. Όχι από δημοσιογράφο, αλλά από φωτογράφο, ας πούμε, να χτυπήσει 2 η ώρα το βράδυ στο σπίτι μου το θηροτηλέφωνο μου και να είναι από κάτω κάποιος γνωστός παπαράτσι και να με ρωτάει πότε θα κατέβω και αν θα κατέβω από το σπίτι μου για να πάρει το πλάνο που ήθελε. Και ήταν κάτι πραγματικά σοκαριστικό για εμένα. Κάποια πράγματα πολλές φορές, και γι' αυτό αναφέρω αυτό το περιστατικό, ξεπερνούν τα όρια του σεβασμού ή της ιδιωτικότητας. Εσύ νομίζεις προφανώς πως είσαι υπεράνω. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μετά από πάρα πολλά χρόνια βρίσκομαι σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, στο Buddha Life Club, και χαίρομαι που είμαι μαζί με τον Ηλία Βρετό, τον Γκρέκ, μια πολύ όμορφη νεανική παρέα, και πραγματικά σας προσκαλώ όλους, γιατί νομίζω ότι θα δείτε ένα πρόγραμμα φοβερά ανατρεπτικό. Κύριε Κελεκίδου, προσωπικός χρόνος υπάρχει, γιατί κάνετε πάρα πολλά πράγματα? Να σας πω την αλήθεια μου, δεν υπάρχει, να πω ψέματα δεν λέω. Είναι βοηθητικό ότι και ο σύζυγός σας κάνει την ίδια δουλειά, οπότε υπάρχει μια κατανόηση? Βέβαια υπάρχει κατανόηση, απλά νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα που συνήθως έτσι πέφτει και ένα βάρος λίγο, ξέρεις, με τα σχολεία, με το ένα, με το άλλο, με τη δουλειά. Κύριε Κελεκίδου, δεν σας έχουν γίνει προτάσεις τηλεοπτικές? Κοίταξε, κατά καιρούς μου γίνονται και πολύ όμορφες προτάσεις, μπορώ να πω. Απλά νομίζω ότι κάθε φορά έχει σχέση να κάνει με το χρόνο σου και με αυτό που εσύ επιδιώκεις και θέλεις να κάνεις. Η πρόταση που σας έγινε ήταν για μουσικό σοου? Όχι. Όχι. Εκπομπή. Ναι. Η παρουσίαση αυτή που μου έγινε ως πρόταση ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν πάρα πολύ σε σχέση με μένα. Δηλαδή ήταν σαν να έβλεπα και εγώ τη ζωή μου. Τέλος πάντων, είχαμε κάνει και οδηγό, ήταν όλα, ναι, πολύ όμορφα. Λοιπόν, να διορθώσω, και ο Ηλίας Βρετός ήταν μέσα στο βίντεο. Της έκανε πρόταση για κοινωνική εκπομπή της Κέλλης. Βεβαίως. Και δεν αυτό είπε. Κοινωνική εκπομπή. Κατάλαβα για πρωινή εκπομπή. Κανονικό δεν λέει μέσα. Εγώ νομίζω είχε κάνει ένα πιλότο. Τώρα μου ήρθε σαν πληροφορία στο μυαλό μου. Δεν το ήξερα, ποτέ δεν το είχα που ήταν μέσα σε ένα σπίτι. Θα ήταν σαν στο σπίτι της που θα μαγείρευε. Κουρκούλιανς. Σαν reality. Όχι σαν reality. Θα ήταν μέσα στο σπίτι ουσιαστικά. Θα έκανε τη μαγειρική. Κουρκούλιανς. Ναι, θα είχε κάποιες συνεντεύξεις, κάποιους φίλους που θα έρχονταν σπίτι, θα μιλούσαν. Κάτι τέτοιο νομίζω. Παιδιά, θα τη πήγαινε πολύ. Η Κέλλη είναι τόσο άμεσο παιδί τη διπλανή πόρτα, τα λέξω από τα δόντια, και ο Νίκος το ίδιο, που πιστεύω θα έχει τεράστια επιτυχία αυτό. Α, θα ήταν και ο Κουρκούλης μαζί. Όλοι μαζί. Αφού στο σπίτι του θα ήταν, τι θα τον κλείδωνε στο μπάνιο του Κουρκούλη? Τώρα κατάλαβα, κάπου πάω το μυαλό μου. Πού? Στο πώς θα ήταν η εκπομπή και πώς θα τη στείλανε, για να λες μέσα στο σπίτι. Κάπου, αυτά πάμε όλα. Ναι, τώρα το κατάλαβα και το έβαλα αυτό. Πάντως βλέπετε, φουλ παρουσιαστές, φουλ τραγουδιστές, φουλ ηθοποιοί. Ναι, και μετά σε πήρε και σε ένα φίπστερ. Καλά κάνουν όλοι. Μακάρι όποιος θέλει να το κάνει, να βρίσκει εκείνο το... Πώς πω, το είδος που αισθάνεται ότι μπορεί να το κάνει καλά. Όπως εγώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, μπορεί για κάποιους δεν μπορώ να κάνω ούτε κι αυτό, αλλά ο καθένας πρέπει να βρίσκει εκείνο το πεδίο
που να αφορά αυτό που κάνει και τον κόσμο. Αν ο Φίπστερ θέλει να κάνει κάτι ωραίο ταξιδιωτικό, θέλω να πω, ή Κέλλη κάτι κοινωνικό, ή κάτι που να απευθύνεται στη γυναίκα και το κάνει καλά, γιατί όχι. Εντάξει, είναι και κάποιο ο οποίο είναι, φαντάζομαι, σε μια θέση διευθυντή προγράμματο, που και αυτό θα πάρει μια απόφαση και θα κρίνει. Κάνει αυτό. Και θα κρίνει. Γιατί εγώ μπορώ να σου πω, θέλω να παρουσιάσω το δελτίο ειδήσεων. Μπορώ. Όχι. Να δοκιμαστεί άνθρωπο. Να το κάνω και αυτό λοιπόν. Να δοκιμαστεί, να σου δώσουμε για αρχή εδώ μια στήλη. Κρούλα, τόσο δά. Θα σου δώσουμε μια στήλη να λες, δελτίο ειδήσεων. Και ο Ηλίας Βερδός αυτό που είπε γενικότερα, πώς έχει αλλάξει η επικοινωνία των θαυμαστών με τους τραγουδιστές μέσω των social media, που πλέον μπορείς δηλαδή να στείλεις ένα μήνυμα και να ενοχλήσεις κιόλας και να στείλεις συνέχεια και να γίνεις ενοχλητικός. Πόσο έχει αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Καλά, του κάνεις ένα blog και τελειώνει. Τον στέλνεις αδιάβαστο. Δεν χρειάζεται να κάθεσαι να απαντάς και να διαβάζεις. Και στα social και εκεί μπορείς να πάρεις τα μέτρα σου και νομικά. Δεν είναι και τα social. Απλά εκεί μπορείς να μπλοκάρεις, αυτό είναι το εύκολο. Να μπλοκάρεις και να μην σου στείλει άλλο. Και να πας και σε δίωξη, άμα κάτι